Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας θα είναι καταπληκτικό γιατί θα φτιάξουμε μακαρόνια με κιμά. Αλλά τι κιμά? Vegan κιμά. Θα έχει ακριβώς την ίδια γεύση με την κανονική, την πολωνέζ και ακόμα καλύτερη και δεν θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχετε βάλει κρέας. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μία κατσαρολίτσα πάνω στη φωτιά, να αρχίσει να καίει. Και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Έχω το πολυκοπτικό μου, άμα δεν έχετε τόσο μεγάλο και έχετε το μικρό, μια χαρά κάνει, απλά θα το κάνετε σε περισσότερες δόσεις. Πάρω τα μανιτάρια, θα κόψω εδώ πέρα σε ωραία κομμάτια. Ο μόνος λόγος που κόβω τα μανιτάρια είναι για να βοηθήσει το μηχάνημα να τα κόψει. Οπότε η όλη διαδικασία είναι πραγματικά αστεία. Και το θέμα είναι ότι εκτός από αστεία είναι και πάρα μα πάρα πολύ νόστιμη. Δηλαδή η συνταγή δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτική. Λοιπόν, σε δόσεις. Χτυπάμε τα πρώτα μας μανιτάρια. Κάποια κομμάτια που μείνουν μεγάλα τα αφήνουμε στην άκρη γιατί δεν θέλουμε να αλλοιώσουμε τελείως τα μανιτάρια. Και όπως είναι, λίγο λαδάκι. Και όταν λέω λίγο, περίπου 4 κουταλιές σούπας. Θέλουμε λάδι γιατί θα ρίξουμε πολλά λαχανικά μέσα. Μια χαρά. Ρίχνουμε μέσα την πρώτη δόση από τα μανιτάρια. Και ξανά πίσω. Πάμε για τα υπόλοιπα. Εδώ. Ξαναβάζω αυτά που δεν χτυπηθήκανε πριν. Τέλεια. Εδώ. Πάνε και τα υπόλοιπα μανιτάρια. Και μαντέψτε. Ξανά πίσω το μιξεράκι. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και όλα τα υπόλοιπα μας λαχανικά. Για πρώτη φορά στα ιστορικά θα με δείτε να μην ψιλοκόβω τα λαχανικά και να τα βάλω στο μίξερ. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα ψιλοκόψουμε. Δεν θέλουμε να έχει την υφήρα, τα τούι, οι μπολονές μας. Θέλουμε να είναι μπολονές κανονικά όπως την έχουμε συνηθίσει. Οπότε πάρτε ένα κολοκύθι, κόψτε εδώ. Σε μεγάλα κομμάτια. Ένα καρότο μαζί με τη φλούδα, πλυμένο. Σε μεγάλα κομμάτια. Μία σκελίδα σκόρδο, ψιλοκόψτε την. Ένα κρεμμύδι. Λεπτές φετούλες και μαντέψτε. Όλα αυτά μέσα στο μίξερ. Εύκολο. Τώρα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ίσως και να έχω κάνει 5 συνταγές σύνολος τώρα στην τηλεόραση και στο YouTube που έχω χτυπήσει το κρεμμύδι στο μίξερ, αλλά εδώ πέρα πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ψιλοκόψετε. Οπότε χτυπάμε. Και κοιτάξτε εδώ. Κάναμε μία ωραία πάστα. Και κάποια κομμάτια να μείνουν λίγο μεγαλύτερα, δεν μας πειράζουν. Ρίξτε όλα τα λαχανικά μέσα. Και μαντέψτε. Ξανά το μίξερ πίσω. Πολύ μίξερ. Και έχω και μία μελιτζάνα. Η μελιτζάνα είναι η βασίλισσα και αυτή που θα μας δώσει την πραγματική αίσθηση ότι τρώμε μπολονές. Δεν θα την αφαιρέσετε, θα τη βάλετε. Δεν θα πείτε, okay, δεν έχω μελιτζάνα, έχω τα υπόλοιπα, θα βγει μια χαρά η συνταγή. Πρέπει να βάλετε και τη μελιτζάνα. Έτσι όπως είναι τη μελιτζάνα, την κόβουμε και αυτή σε μεγάλα κυβάκια. Μέσα στο μίξερ και εδώ. Και μαντέψτε. Ξαναχτυπάμε. Το φανταστικό με τη μελιτζάνα είναι ότι οτιδήποτε θέλαμε να πετύχουμε στο φαγητό μας σαν υφή κρέατος, το πετυχαίνουμε μόνο με τη μελιτζάνα. Κοιτάξτε εδώ. Γίνεται τέλειο μπρινουάζ στο μίξερ. Κόβεται τέλεια και μας δίνει πραγματικά την αίσθηση ότι τρώμε κρέας. Τώρα, έτσι όπως είναι όλα αυτά τα λαχανικά μας εδώ, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι υπομονή για 10-15 λεπτάκια μέχρι να εξατμιστεί η περισσότερη υγρασία και ουσιαστικά να πάρουν ωραίο χρώμα τα λαχανικά μας και να καραμελώσουν. Στη συνέχεια θα ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλω να δείτε ακριβώς την υφή που έχει αυτή τη στιγμή η πάστα μου με τα λαχανικά. Κοιτάξτε εδώ, έχει σφίξει αρκετά. Αυτό θέλω να πετύχετε κι εσείς. Για να πάρει ωραία γεύση, οι μπολονές μας πρέπει να ψηθούν καλά τα λαχανικά. Και τώρα προσθέτω πιπεράκι. Και όταν λέω προσθέτω πιπέρι, προσθέτω πιπέρι. Δεν θα το λυπηθείτε. Θα βάλετε πιπέρι φρεσκοτριμμένο σε αυτό το σημείο. Εδώ. Και βέβαια δεν έχουμε βάλει καθόλου αλάτι. Επειδή χρειάζεται αλατάκι συνταγή, θα ρίξω κατευθείαν εδώ. Κοιτάξτε. Δεν το λυπάμαι. Βλέπετε, ρίχνω μια κουταλιά του γλυκού έτσι γεμάτη. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπά μας υλικά για να φτιάξουμε την μπολονέζ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε λίγο πάστα ντομάτας, πελτέ ντομάτας. Ρίχνουμε μέσα στο πελτέ και μόλις ρίξουμε το πελτέ, τι πρέπει να κάνουμε, φιλελάκι? Να ανακατέψουμε. Πρέπει να ψήσουμε το πελτέ μαζί με την πάστα των λαχανικών
Φαγητό αυτό δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Τέλεια. Και μόλις ψηθεί ο πελτές ντομάτας, θα ρίξουμε μέσα τριμμένη ντομάτα, φρεσκοτριμμένη. Άμα δεν έχετε καλές ντομάτες και έχετε σε βαζάκι, χυμό ντομάτας, ρίξτε χυμό, δεν πειράζει. Αλλά θέλουμε φρέσκια ντομάτα. Κατευθείαν με το που ρίξετε την ντομάτα, θα δείτε πελτές μαζί με ντομάτα γίνονται ένα. Και επειδή ο πελτές έχει την τάση να δένει όλα τα υλικά και η πάστα από τα λαχανικά είναι και αυτή δυνατή και δένει όλη την υγρασία, κοιτάξτε εδώ, κατευθείαν το φαγητό μας έχει δέσει. Οπότε τι πρέπει να προσθέσουμε, πρέπει να προσθέσουμε λίγο ζουμάκι. Για αυτόν τον λόγο έχω λίγο ζωμό εδώ πέρα, λαχανικών. Άμα θέλετε να το κάνετε vegetarian, δεν σας πειράζει, έχει κρέας, μπορείτε να βάλετε και ζωμό κοτόπουλο. Ανακατεύω και κοιτάξτε εδώ, κανονικά μπολονές. Το βλέπετε, μεταμορφώθηκε όλο μας το φαγητό. Θα προσθέσω κανέλα δάφνη να βράσει το φαγητό μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κύμινο. Θα προσθέσω λίγο κύμινο και ελάχιστο μπούκοβο. Τώρα, όλα αυτά τα υλικά πρέπει να τα ανακατέψω και να τα βοηθήσω να δέσουν μεταξύ τους. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε και λίγο ζάχαρη, άμα οι ντομάτες σας δεν είναι πολύ όριμες και είναι λίγο ξινούτσικες, μπορείτε να βάλετε. Αλλά άμα οι ντομάτες σας είναι εντάξει, μην βάλετε καθόλου ζάχαρη. Φτάνει η ζάχαρη που έχουν οι ντομάτες. Και τώρα, χαμηλώνω τη φωτιά, χαμηλώνω αρκετά και θα σιγοβράσω την μπολονές μου μέχρι που να δέσουν όλα τα υλικά. Να αφήσει άρωμα η δάφνη, να αφήσει άρωμα η κανέλα, να αφήσουν άρωμα τα μυρωδικά μας. Σε αυτό το σημείο, οτιδήποτε από μυρωδικά θέλετε να βάλετε τύπου θυμάρι, δεδρολίβανο, είναι η ώρα. Οπότε το θυμαράκι μου θα το ρίξω τώρα και στο τέλος θα ρίξουμε μόνο φρέσκο μαϊντάνο. Εδώ, κοιτάξτε. Θυμαράκι. Ωραίο, φρέσκο. Ανακατεύω και ο βασιλικός πάει πάρα πολύ. Τα αφήνω πάνω σας, βάλτε ό,τι μυρωδικά θέλετε. Εγώ στο τέλος θα ρίξω λίγο φρέσκο μαϊντανό και βασιλικό. Αλλά σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε θυμάρι, δεδρολίβανο, ό,τι σας αρέσει. Και αφήνω 10-15 λεπτάκια να γίνει η σάλτσα μου, να δέσουν όλα τα υλικά, χαμηλή φωτιά. Και σε λίγο θα βάλω και τα μακαρόνια μου να βράζουν. Οπότε με το που γυρίσουμε θα είναι έτοιμα τα ζυμαρικά μας, θα είναι έτοιμοι οι μπολονές μας και θα σερβίρουμε. Και τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ζυμαρικά θέλετε. Παναγία μου. Τέλειο, 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 τέλειο. Κοιτάξτε, ξέρω ότι είστε ειδικοί. Δεν χρειάζεται να σας λέω τα αυτονόητα. Αλλά θα τα πω, σε περίπτωση που δεν τα γνωρίζετε. Με το που σουρώνουμε τα ζυμαρικά έτσι όπως είναι καυτά, άμα θέλουμε να τα κρατήσουμε σκέτα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι κατευθείαν. Μπράβο. Λαδάκι εδώ, για να μην κολλήσουν μεταξύ τους, έτσι όπως είναι. Προσθέστε λίγο ελαιόλαδο και έτσι όπως είναι. Κατευθείαν καυτά μαζί με το νερό και το ελαιόλαδο, ανακατέψτε. Εδώ. Τώρα τα ζυμαρικά μας δεν πρόκειται να κολλήσουν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τι δεν κάνουμε ποτέ, φιλελάκι? Δεν τα τρώμε πριν τα έχει μαζί. Δεν τα κρυώνουμε σε νερό βρύσης. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Οι μπολονές μας είναι έτοιμοι, οπότε να βάλω μια ωραία μερίδα εδώ από τα ζυμαρικά μου. Οχ. Πρώτη δόση. Να βάλω και άλλη μία δόση. Βάλαμε τα ζυμαρικά μας και τώρα ήρθε η ώρα τις μπολονές μας. Κλείνω εδώ, κλείνω εδώ. Τέλεια. Τρέχω τα σάγια γιατί είναι πεντανόστιμη συνταγή. Έτσι όπως είναι. Παραδοσιακά έτσι τρώμε την μπολονές στην Ελλάδα. Βάζουμε τη σαλτσούλα πάνω από τα ζυμαρικά και παίζουμε πότε να σταματήσω. Εγώ θέλω μπόλικο, κυμά, να το πω έτσι, στα ζυμαρικά μου. Οπότε, όπως σας είπα, για το τέλος κρατάω να ρίξω μόνο λίγο μαϊντανό. Και τι άλλο είπα ότι θα ρίξω? Λίγο θυμαράκι, γιατί έβαλα θυμάρι μέσα. Άμα έβαζα βασιλικό, θα ρίχνω στο τέλος και λίγο φρέσκο βασιλικό. Εδώ. Τι άλλο ρίχνουμε πάντα στο τέλος? Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και άμα θέλετε να το πάτε έτσι σε άλλο επίπεδο, γιατί μπορείτε να το πάτε, έχω vegan τυράκι. Oh. Και έχουμε και το τυράκι μας. Τέλεια. Τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Παναγία μου. Αυτά τα ζυμαρικά δεν υπάρχουν. Πραγματικά σου δίνουν την αίσθηση ότι τρως μπολονές. Τώρα θα μου πείτε, άμα είσαι vegan και δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ σου μπολονές, πώς θα ξέρεις πώς είναι οι μπολονές? Έτσι είναι οι μπολονές, ακριβώς η ίδια. Και πιο νόστιμη αυτή.
Θα το κάνω με τον σωστό τον τρόπο, αυτό που ξέρετε. Ανακατεύουμε τα πάντα όλα μαζί. Η καυτή σάλτσα, αυτά τα ζυμαρικά. Απλά αρχίζεις να γεύεσαι ένα φανταστικό φαγητό. Τι πρέπει να κάνουν, φιλελάκι, ο κόσμος? Subscribe στο κανάλι μας, comment κάτω από το βίντεο, να δοκιμάσετε τι θα γίνει, να βγάλετε φωτογραφίες, να μας στείλετε. Τι άλλο? Και βέβαια, ένα τέτοιο πιάτο πρέπει να τα απολαύσετε με τι? Με μία παγωμένη κοκακόλα. Ό,τι θέλετε. Κόκκινη, zero, light, με στέβια, ό,τι σας αρέσει. Δεν αγχνίζει. Είναι τόσο καυτά και τόσο γνωστό που δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω. Καλή μας όρεξη.